Καλησπέρα, κύριε Βαμασάκη. Καλησπέρα Λοιπόν, έχετε πει ότι δεν συνεργάζεστε. Όμω, ο κύριο Τσίπρα δήλωσε ότι αν χρειαστεί 4-5 βουλευτέ για να κάνει μια προοδευτική κυβέρνηση, δεν θα μπορείτε να πείτε όχι. Τι απαντάτε. Ε, καταρχήν, αυτή η τακτική και αυτή η λογική είναι λίγο αγοραία του ναι. κύριου Τσίπρα. Δηλαδή, τι πάει να πει, Ψάχνω 5-6 βουλευτέ για να συμπληρώσουν, να, να στηρίξουν μια κυβέρνηση. Ε, Εμεί απαντάμε ότι αν. Έχει ανάγκη κάποιου βουλευτέ, ο κύριο Τσίπρα μπορεί να του βρει με αυτά τα κόμματα που τα προηγούμενα χρόνια ψήφισε μνημόνια, με αυτά τα κόμματα που ψήφισε τα προηγούμενα χρόνια αντιλαϊκούς νόμους. Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε περίπου το 50% των αντιλαϊκών νόμων τη Νέα Δημοκρατία, όπω και το ΠΑΣΟΚ περίπου το 70% αυτών των νόμων. Οπότε υπάρχει η δυνατότητα αυτά τα κόμματα να συγκυβερνήσουν, να κάνουν συνεργασίε. Γιατί υπάρχει ένα κοινό. κοινή συνισταμένη. Κοινή συνισταμένη. Τώρα, εσεί φοβάστε γιατί βλέπουμε ότι τα κόμματα δίνουν. Υπάρχει μια παροχολογία. Mm -hmm. Και από την άλλη μεριά λένε και λιγότερου φόρου θα βάλουμε mm -hmm. και ανεβαίνει και ο κατώτατο μισθό. Πώ τα βλέπετε αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε, ε, καταρχήν πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και δεν είναι πρώτη φορά που ο λαό ακούει υποσχέσει, οι οποίε πολλέ ξέρει, έχει την εμπειρία. Mm -hmm. έτσι, τι γίνονται αυτέ οι υποσχέσει την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεύτερον, αυτά που υπόσχονται είναι σταγόνα στον ωκεανό σε όλα αυτά που έχουν χάσει τα εργατικά λαϊκά στρώματα τα προηγούμενα χρόνια. Σκεφτείτε ότι μόνο το 2022 οι εργαζόμενοι έχασαν 7,5% στο, στο, στους μισθού τους. Mm -hmm. Ο μέσος μισθός μειώθηκε 7,5%. Ε, από την άλλη, ενώ υποτίθεται ότι δίνουν, με το, από το άλλο χέρι δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις, ώστε ακόμα και αυτά που υποτίθεται ότι θα δοθούν, να εξαφανιστούν, να εξαϊλωθούν πάνω στο έδαφο μια αντιλαϊκή πολιτική, πάνω στο έδαφο, για παράδειγμα, των πρωτογενών πλεονασμάτων, mm -hmm. των δημοσιονομικών περιορισμών, πάνω στο έδαφο των νόμων που ήδη έχουν ψηφίσει, τα οποία κάνουν, για παράδειγμα, του μισθού έτσι να εξαφανίζονται δεν και την ακρίβεια. Ε, Εσείς τι θα κάνετε για να αλλάξουν Εμείς... αυτά. Γιατί κάποιοι λένε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συνεργάζεται, δεν μπαίνει στην κυβέρνηση, ναι. σε μια κυβέρνηση για να μπορέσει να πιέσει και να πάρουμε πίσω αυτά που έχουμε χάσει. Εμεί, καταρχήν, όπω ξέρετε, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, καταθέσαμε το προηγούμενο διάστημα μια σειρά νόμου, mm -hmm. ε, μια σειρά προτάσει νόμου ε, και τροπολογίε, οι οποίε απορρίφθηκαν από όλα τα, τα κόμματα. Θεωρούμε ότι ε, ε, το κρίσιμο ζήτημα την επόμενη μέρα των εκλογών είναι να μπορέσει το εργατικό λαϊκό κίνημα με την πάλη του και τους αγώνες του να επιβάλλει, να επιβάλλει λύσεις υπέρ των εργαζομένων και θεωρούμε ότι σε αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε σαν κομμουνιστικό κόμμα και ταυτόχρονα επιβάλλοντας αυτές τις λύσεις υπέρ των εργαζομένων μπορεί να ανοίξει και τον δρόμο για μια πραγματικά διαφορετική διέξοδο την οποία εμείς εκφράζουμε και με το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.